ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τις κατοχικές δυνάμεις στη Συρία ή Άγκυρα. Μέσω της διόδου Καφρ Λουσέν εισήλθαν νέες ενισχύσεις στην Ιντλίμπ της Συρίας. Οι τουρκικές δυνάμεις πέρασαν μέσα από την επαρχία Χατάι, την οποία έχει φαρπάξει στο παρελθόν από τη Συρία. Η τουρκική αυτοκινητοπομπή είχε μαζί της και αρκετούς κομάντο, τεθωρακισμένα οχήματα, με σκοπό να τα διασπείρει στις περιοχές που κατέχει στη βορειοδυτική Συρία. Την ίδια ώρα ο νόμιμος στρατός της χώρας, ο Συριακός Αραβικός Στρατός, επίσης προχωρεί σε συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή Τζαμπάλ Αλ-Ζαουίγια της Ιντλίμπ. Μετά τη συμφωνία του Σότσι, οι τουρκικές δυνάμεις εγκαθιστούν διαρκώς σταθμούς παρατήρησης σε διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος της Άγκυρας στη βορειοδυτική Συρία. Πριν μερικούς μήνες όμως, όπως σας ενημερώσαμε σε σειρά εκπομπών που κάναμε από αυτό το κανάλι, σε κεραυνοβόλα προέλαση του Συριακού στρατού, προσπελάστηκαν όλοι αυτοί οι σταθμοί παρατήρησης της Τουρκίας και μπόρεσε ο Συριακός στρατός και ανέκτησε αρκετές πόλεις και περιοχές στην κατεχόμενη επαρχία με την επική μάχη και απελευθέρωση της Αρακίμπ. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις που κάνει τόσο η κατοχική δύναμη όσο και ο Συριακός στρατός ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σύγκρουση, που ευχόμαστε με την καθοριστική παρέμβαση της ρωσικής αεροπορίας και γενικότερα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων να καταλήξει στην οριστική εκδίωξη των εισβολέων από τα συριακά εδάφη και στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, γιατί όχι, αν αυτό ήταν εφικτό, και με την απελευθέρωση του κατεχόμενου Χατάι.